Λόγος 29 Ιωάννου της Κλίμακος περί απαθίας. Δια των επίγειων ουρανών, την θεομίμη των απάθειαν και την τελειότητα και ανάσταση της ψυχής πρώτης καινής αναστάσεως. Να λοιπόν που και εμείς που ευρισκόμαστε στον βαθύτατο λάκκο της αγνωσίας και στις σκοτεινές περιοχές των παθών και στη σκιά του θανάτου τούτου του σώματος επιχειρούμε με θρασίτητα να φιλοσοφήσουμε για τον επίγειο ουρανό, δηλαδή την απάθεια. Το στερέωμα του ουρανού έχει βεβαίως ως ωραιότητα τους αστέρες, αλλά η απάθεια έχει ως στολισμό τις αρετές. Εγώ τουλάχιστον νομίζω ότι η απάθεια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εγκάρδιος ουρανός του νοός, ο οποίος λογαριάζει για παιχνίδια τις πανουργίες των δαιμόνων. 2. Είναι και διακρίνεται πραγματικά ως απαθής εκείνος που αυθαρτοποίησε τη σάρκα του, που ανύψωσε το νου του επάνω από την ορατή κτήση και υπέταξε σε αυτόν όλες τις αισθήσεις που παρέστησε την ψυχή του εμπρός στο πρόσωπο του Κυρίου και που προχωρεί συνεχώς και πλησιάζει τον Κύριο υπηρετώντας τον με ζήλο υπερανθρώπινο. Μερικοί πάλι ορίζουν την απάθεια ως ανάσταση της ψυχής πριν από την ανάσταση του σώματος και άλλοι ως τελεία επίγνωση του Θεού δευτέρα κατά σειρά μετά την επίγνωση που έχουν οι άγγελοι. 3. Είναι λοιπόν η απάθεια η τελεία των τελείων, ατέλεστος τελειότητα, καθώς μας εξήγησε κάποιος που την είχε δοκιμάσει, τόσο πολύ αγιάζει το νου και τον αρπάζει από τα υλικά, ώστε το περισσότερο μέρος της επιγείου ζωής του, μετά την άφιξη βεβαίως το ουράνιο λιμάνι της ησυχίας, το ζει κανείς σαν να βρίσκεται στον ουρανό και ανυψώνεται εκστατικός σε ουράνιες θεωρίες, πράγμα για το οποίο ομιλεί κάπου επιτυχώς και ο ψαλμωδός που το έχει γευθεί. Ότι του Θεού οι κρατέοι της γης σφόδρα επήρθησαν. Ψαλμός μη σίγμα 10. Ως τέτοιον γνωρίζουμε και τον Αιγύπτιο εκείνο ασκητή, ο οποίος δεν άφηνε επί πολύ τα χέρια του απλωμένα στην προσευχή όταν προσευχόταν μαζί με άλλους. 4. Υπάρχει ο απαθής, αλλά υπάρχει και ο απαθέστατος από τον απαθή. Ο πρώτος αποστρέφεται με υπερβολικό μίσος το κακό. Ο δεύτερος είναι άπλιστος στον πλούτο των αρετών. Και η αγνία απάθεια ονομάζεται και πολύ φυσικά, διότι ο πρόλογος της καινής αναστάσεως και της αυθαρτοποιήσεως των φθαρτών. 5. Απάθεια φανέρωσε εκείνον που είπε «Νουν Κυρίου κέκτημε». Α Κορινθίους Β 16. Απάθεια εφανέρωσε ο Αιγύπτιος που είπε ότι δεν φοβείται τον Κύριο. Απάθεια εφανέρωσε εκείνος που προσευχήθηκε να επιστρέψουν πάλι τα πάθη. Ποιος αξιώθηκε πριν από τη λαμπρότητα του μέλλοντος αιώνος να έχει τόση απάθεια όσοι εκείνος ο Σύρος? Διότι ενώ ο περίφημος μεταξύ των προφητών Δαβίδ έλεγε στον Κύριο «Σταμάτησε τη θλίψη μου για να ανακουφιστώ», Ψαλμός Λάμδα ήταν 14, ο Σύρος αυτός αθλητής του Θεού έλεγε «Σταμάτησε τα κύματα της χάριτός σου». 6. Απάθεια έχει η ψυχή που εταυτίστηκε τόσο με τις αρετές όσο οι εμπαθείς με τις ειδονές. 7. Εάν το όριο της γαστριμαργίας είναι να πιέζει κανείς τον εαυτό του να φάγει και χωρίς να έχει όρεξη, τότε το όριο της εγκρατείας είναι και όταν πεινά να συγκρατεί τη φύση του, παρόλον ότι δεν είναι ενοχή για κάτι. 8. Εάν το όριο της λαγνίας είναι μανιώδης διέγερσης και προς τα άλογα ζώα και τα άψυχα αντικείμενα, τότε το όριο της αγνίας είναι να τα αισθάνεται κανείς όλα και να τα αντιμετωπίζει σαν άψυχα. 9. Εάν το τέρμα της φιλαργυρίας είναι να μην πάβει κανείς, να μην χορταίνει ποτέ συναθρίζοντας χρήματα, τότε και το τέρμα της ακτιμοσύνης είναι να μην λυπείται ούτε το σώμα του ακόμη. 10. Εάν το τέρμα της ακιδείας είναι να μην έχει κανείς υπομονή ενώ ζει σε πλήρη άνεση, τότε το τέρμα της υπομονής είναι να ζει σε θλίψη και να θεωρεί ότι έχει άνεση. 11. Εάν το πέλαγος της οργής είναι να αποθυριώνεται κανείς και όταν είναι μόνος του, τότε
Το πέλαγος της μακροθυμίας είναι να είναι όμοια γαλήνιος και στην απουσία και στην παρουσία του υβριστού. 12. Εάν το ύψος της καινοδοξίας είναι να δείχνει κανείς επιτηδευμένη επιδεικτική συμπεριφορά και όταν είναι μόνος του, τότε οπωσδήποτε το γνώρισμα της ακαινοδοξίας είναι να μην γλέπεται καθόλου ο λογισμός στην παρουσία αυτών που επαινούν. 13. Εάν το γνώρισμα της απολίας, δηλαδή της υπερηφανίας, είναι να αισθάνεται κανείς έπαρση και όταν έχει ταπεινή εξωτερική εμφάνιση, τότε η απόδειξη της σωτηρίου ταπεινώσεως είναι να έχει ταπεινό φρόνημα και στα υψηλά επιτεύγματα και κατορθώματα. 14. Εάν η απόδειξη της τελείας εμπαθίας είναι να υποχωρεί κανείς πάρα αυτά σχεδόν στο κάθε τι που ενσπείρουν οι δαίμονες, τότε εγώ θεωρώ σαν γνώρισμα της Αγίας Απαθίας το να μπορεί κανείς να λέγει καθαρά «Εκλίνοντος από εμού του πονηρού ούκ εγιγνωσκον». Ψαλμός Ρο 4. Ούτε πως ήλθε, ούτε γιατί ήλθε, ούτε πως απήλθε. Αντίθετα δεν νιώθω πλήρη αναισθησία προς όλα αυτά. Είμαι όλος ενωμένος με τον Θεό και πάντοτε θα είμαι. 15. Όποιος αξιάτηκε αυτή την κατάσταση ενώ ευρίσκεται ακόμη στη σάρκα του, έχει ως ένικό του τον Θεό, ο οποίος τον κυβερνά σε όλα τα λόγια και τα έργα και τις σκέψεις. Έτσι ακούει μέσα του σαν κάποια φωνή το θέλημα του Κυρίου που το αντιλαμβάνεται με έναν εσωτερικό φωτισμό και γίνεται ανώτερος από κάθε ανθρώπινη διδασκαλία. Λέγει δε πότε ήξω και ορθήσομαι το πρόσωπο του Θεού. Ψαλμός μη α3. Διότι δεν αντέχω περισσότερο την ενέργεια του πόθου μου αυτού, αλλά επιζητώ το αθάνατο κάλος που μου έχεις δώσει προτού ενδυθώ το πύληνο αυτό σώμα όπως κατήντησε μετά την παράβαση. Αλλά τι χρειάζεται να λέγομαι πολλά, ο απαθής ζει μένουν και τι αυτός, ζει δεν αυτό Χριστός. Γαλάτας β20. Καθώς λέγει εκείνος που αγωνίστηκε τον καλόν αγώνα και τελείωσε το δρόμο και τήρησε την πίστη, δηλαδή ο Απόστολος Παύλος. 16. Το στέμα του βασιλέως δεν αποτελείται από ένα μόνο πολύτιμο λίθο, ούτε η απάθεια είναι τελεία, εάν έστω και μία οποιαδήποτε αρετή αμελήσουμε. Ως απάθεια να εννοήσεις το ουράνιο ανάκτιο του επουρανίου βασιλέως, ως πολλάς μονάς Ιωάννου Γιώτα Δέλτα 2 τις κατοικίες που ευρίσκονται μέσα στην πόλη και ο στίχος της επουρανίου αυτής Ιερουσαλήμ την άφεση των δεσμάτων. 17. Ας τρέξουμε αδελφοί, ας τρέξουμε για να κατορθώσουμε, να εισέλθουμε στον νυμφώνα του ανακτόρου. Εάν δεν είτε από κάποιο φορτίο, είτε από κάποια πρόληψη, είτε από κάποια αργοπορία καθυστερήσαμε, ως συμφορά μας τουλάχιστον να προφτάσουμε κάποια κατοικία γύρω από τον νυμφώνα. Εάν δε ακόμη έχουν καμφθεί και αποκάμει τα πόδια μας, ας φτάσουμε με κάθε τρόπο έστω μέσα από το τείχος, διότι εκείνος που δεν θα εισέλθει στο τείχος ή μάλλον δεν θα το υπερπηδήσει πρώτου θανάτου του, θα παραμείνει έξω στην ερημική περιοχή των δαιμόνων και των παθών. Γι' αυτό και κάποιος έλεγε στην προσευχή του: «Εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος», Ψαλμός Ιωταζήτα 30. Και κάποιος άλλος εξ ονόματος του Θεού έλεγε: «Ουχή αμαρτία ημών εσύ εδιαχωρίζουσε ανάμεσον ημών και μου», Ισαΐανή θήτα 2. 18. Ας γκρεμίσουμε αγαπητοί μου το μεσότυχον του φραγμού, Εφεσίων β 14, το οποίο κακώς οικοδομήσαμε με την παρακοή μας. Ας λάβουμε από εδώ την εξόφληση του χρέους, διότι στον Άδη δεν υπάρχει κανείς που να μπορεί να μας απαλλάξει από τα αμαρτήματα. 19. Ας σχολάσουμε, ας αφήσουμε τα άλλα και ας αφιερώσουμε χρόνο από τώρα και στο εξής για την απόκτηση της απαθίας. Άλλωστε έχουμε χαρακτηριστεί σχολαστέ. Δεν μπορεί κανείς να αμελεί και να προφασίζεται είτε πτώσεις και είτε περιστάσεις είτε φορτία. Διότι όσοι έλαβαν τον Κύριο δια λουτρού παλιγγελεσίας, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, Ιωάννου α 12, και τους είπε: «Να σχολάσετε, να ηρεμήσετε και να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός και ότι εγώ είμαι η απάθεια», Ψαλμούν μη ε 11, «εις αυτόν τον Θεό να ανήκει η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ανυψώνει από την γη στον ουρανό τον παίνει τα νου και ανεγείρει από την κοπριά των παθών τον πτωχό άνθρωπο η μακαρία απάθεια, ενώ η πανύμνητη αγάπη τον αξιώνει να καθίσει μαζί με τους άρχοντας αγγέλους, με τους άρχοντας του λαού του Κυρίου».